Φίλες και φίλοι, γεια σας. Από ό,τι βλέπετε, κρατάω ομπρέλα και ας βρισκόμαστε στο μέσο της άνοιξης. Ο λόγος είναι όχι για να αντιμετωπίσω καιρικά φαινόμενα, αλλά την καταραχτώδη βροχή από αστέρια που θα έχουμε σήμερα. Πρώτο αστέρι, Mercedes C-Class Cabriolet. Και φυσικά, ο πολύ αγαπημένος μας Θανάσης Αντετοκούμπο, το μεγάλο αστέρι του εξάστερου Παναθηναϊκού στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Εγώ είμαι πανέτοιμος. Θες να σε πάω προπονητικά ή θες να σε πάω κατευθείαν αγωνιστικά? Πάμε μια προπόνηση πρώτα. Πάμε μια προθέρμανση που κάποιος μου έκανε αμύ, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Θανάση, καλώς όρισες στο Traction. Ξέρω να μην διακόψαμε την προπόνηση. Είσαι μέσα σε μια C-Class Cabrio, Cabriolet μάλλον. Ναι. Και από ό,τι είδα, οδηγείς Mercedes. Ναι, εντάξει, είναι. Ποιο μοντέλο? Νομίζω και σε αυτό C-Class πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι το ίδιο μοντέλο, αλλά δεν έχει το αμαγγέλ look. Και δεν είναι και ανοιγόμενο. Ναι, δεν είναι και καλό. Σκοπεύεις να το αλλάξεις, να πάρεις κάτι άλλο? Ξέρω τώρα. Αν και είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ τα αμάξια, βλέπω επιλογές που μπορεί να έχω. Αυτό οδηγείς λίγο, θέλω να μου πεις, γιατί έχεις και εμπειρία από Mercedes, πώς μπήκε και μέσα σου κούμπο στο αυτοκίνητο. Βασικά, σαν μάνετο, να σου πω την αλήθεια. Σαν το οδηγάω όλη την ώρα, ας πούμε. Σου δίνει τη διάθεση να πας μια βόλτα με την ανοιχτή οροφή, δεν είναι άνοιξη? Ναι, ναι. Βέβαια, όχι να έχεις εμένα δίπλα σου και τις κάμερες. Εντάξει, ναι, συνήθως έχω μαζί τη μουσικούλα μου και πάω. Α, μπράβο. Για την ιστορία, από ό,τι λες, το τιμόνι είναι πολυλειτουργικό, έχει 12 διακόπτες. Με τους 6 δεξιούς διακόπτες μπορείς να ρυθμίσεις συστήματα ήχου, τηλέφωνο και την πλοήγηση. Δεν χάνεται η προσοχή σου από τον δρόμο. Και αν βλέπεις στο κεντρικό καντράν, έχει κοντέρ στροφόμετρο και μία οθόνη 5,5 ίντζες, η οποία στείλει ότι πληροφορίες στέλνεις. Ας σου κάνω μια ερώτηση, ναι. Γιατί σίγουρα αυτή θα σου κάνω πρώτα απ' όλα. Πόσα άλογα μπορεί να έχει αυτό εδώ? Εξαρτάται την κινητήρα θα βάλεις. Έχουμε 156 άλογα από 1600 και από εκεί πέρα 184 μέχρι 245 από δίλητρο κινητήρα. Και 170 ή 204 από 2,2 πετρέλαιο. Η κίνηση είναι μπροστά ή πίσω? Ισοκίνητο. Και βέβαια βγαίνει και τετρακίνητο με Formatic τεχνολογία της Mercedes, η οποία μάλιστα διαβάζοντας συνθήκες του δρόμου μπορεί να μοιράσει 45% 55 πίσω. Για να παραμένει με τη διάθεση του ψωκίνητου. Κάνει και τέτοια κόλπα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Όταν ήρθα και ήταν λίγο το αμάξι, παρατήρησα ότι έχει κάποια διαμαντάκια πάνω. Τι είναι? Με τη μάσκα, λες? Ναι. Είναι? Έχει κάποιες διαφορές, γιατί είναι AMG Look Line, που σημαίνει ότι παίρνει κάποια στοιχεία, βέβαια πρωταγωνιστεί στο αστέρι προς τα τεράστια ποτίδες, ναι. Με μονή γρίλια. Πίσω έχει διπλή απόλυξη εξατμίσεις ανάλογα με τον κινητήρα που χρησιμοποιείς. Και είναι κάποιες τα πατάκια τα οποία γράφουν AMG, AMG όπως εσύ το λες. Εμένα μου αρέσει το λέω AMG. Οπότε γι' αυτό είδες τη διαφορά αυτή. Στο εσωτερικό επίσης, γύρω από το infotainment, την ψυχαγωγία που λέμε, μπορείς να μεταφέρεις το κινητό σου στην οθόνη των 7 ιντσών που είναι με εμφάνιση tablet από ό,τι βλέπεις. Με συνδεσιμότητα, έχει θύρες USB, τα πάντα. Δηλαδή όλη η επικοινωνία που χρειάζεται ένας σύγχρονος άνθρωπος την έχει. Τώρα έχεις περιθώριο να κάνεις επιλογή ανάμεσα σε 6 ταπετσαρίες, 3 διαφορετικά χρώματα οροφής και 3 διαφορετικά χρώματα μέσα όταν ξέρεις το βράδυ για να μπεις, για να μπεις μέσα. Κάμπριο και τετραθέσιο, έτσι. Ωραίο είναι αυτό. Εντάξει, είναι καλό. Πιστεύω για κάποιον που αρρώστησε το αυτοκίνητο, είναι ωραίο να έχεις ποικιλία. Να παίρνεις ένα αμάξι να έχεις ποικιλία να μπορείς να το αλλάξεις. Ναι, σίγουρα, γιατί με την οροφή που έχει, η οποία ανοίγει και με ταχύτητα μέχρι και 50 χιλιόμετρα. Σε 20 δευτερόλεπτα. Θες να το κλείσουμε? Για πάμε. Για πάμε. Οδηγείς κανονικά. Σου έρχεται από πάνω. Βλέπεις, σου βέλγει στην οθόνη διάφορα πραγματάκια, βλέπεις. Ναι, ναι, θα χτυπήσεις ναι. Το καμπανάκι. Έτοιμος. Εδώ είμαστε. Δες το κουκαλάκι σου, γιατί άνοιξε, αλλά η ψύχρα υπάρχει. Ανοίγω πάλι, έρχεται το νου σου. Ναι, ναι. Οπότε αυτό βγαίνει μόνο σε αυτόματο ή βγαίνει και σε... Όχι, όχι. Έχει και μηχανικό.
Αυτό είναι αυτόματο με 9 ταχύτητες. Ναι. Ένα NG-Tronic λέγεται. Και υπάρχει και μηχανικό με 6 ταχύτητες. Το συνδυάζει ανάλογα με το κινητήρα θέλει. Αν πρόσχεσαι να μπει μέσα, σου προσφέρει μια υπηρεσία, σου φέρει κοντά τη ζώνη. Ναι, ναι, ναι. Μετά πάει πάλι πίσω αυτό ο μηχανισμός. Και στα πίσω καθίσματα για τους πίσω επιβάτες, πέρα από τους πλευρικούς αερόσακους, έχει ένα σύστημα το οποίο ανάλογα με το σωματότυπο, σε περίπτωση σφωτής με τοπική σύγκρουση, διαφοροποιεί την βοήθεια που προσφέρει για να μην υπάρξει βαρύς τραυματισμός. Ξεκινάμε, είστε πέντε αδέρφια, έτσι. Ναι. Μπράβο. Το πιο πειραχτήρι από όλους ποιος είναι? Εντάξει, θα έλεγα ο Γιάννης. Ναι. Πειράζει όλους συνέχεια, ναι. Εντάξει, και εμείς τον πειράζουμε, εμείς πειράζουμε. Το μεράκι σας είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Σωστά, δεν το έχετε ξεχάσει. Αν λοιπόν βρεθούμε όλοι, και ο Φράνσις μέχρι και τον μικρό του πιτσιρικά τον Αλέξη, ο Κώστας, ναι, ο Γιάννης, όλοι μαζί, και παίξουμε ποδόσφαιρο, ποιος πιστεύεις θα είναι καλύτερο? Ή ο Φράνσις σας κερδίζει την επαγγελματία? Ναι, εντάξει. Τον βγάζουμε τον Φράνσις. Τον βγάζουμε τον Φράνσις. Αλλά οι υπόλοιποι τέσσερις είμαστε καλοί. Ναι, τον καλύτερο που θέλω να ακούσω. Καλύτερο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να σου απαντήσω, γιατί έχουμε να παίξουμε μαζί. Από 17 χρονών. Ωραία, πάμε σε εκείνη την εποχή. Ποιο ήταν καλύτερο? Βέβαια, εκείνη την εποχή δεν μετράει ο Αλέξης. Δεν μετράει ο Αλέξης, τότε δεν το βάζουμε. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε το καλύτερο. Οπότε ένα στου τρει εγώ. Ένα στου τρει. Ένα στου τρει εσύ, μπράβο. Καθόλου εγωιστικό, έτσι. Εντάξει, είμαι και μεγαλύτερο. Έτρεχα λίγο πιο γρήγορα. Έτσι, έτσι, αυτό να μου πει. Να σου πω, σε ηλικία σχολείου, α πούμε 10-12 χρονών, που είστε πιτσιρικά, δεν τάξει σα, καυγαδίζατε? Όχι ιδιαίτερα. Είστε πολύ αγαπημένοι. Πολύ αγαπημένοι. Και εντάξει. Και αυτό ξέρει που ξεκινάει. Ξέρει και πολύ ένα τον άλλο. Έτσι, και ξέρει που ξεκινάει αυτό. Από την οικογένεια. Έτσι. Βέβαια, τυχώς έφυγε ο μπαμπάς. Και τώρα η ερώτηση, η μαμά είναι πιο πολύ Αμερική ή μαζί σου? Είναι στην Αμερική πιο πολύ, γιατί όλα μου τα αδέρφια είναι στην Αμερική. Εκτός από μένα και το μεγάλο. Οπότε είσαι εργένης εδώ, Ναι, όχι, εντάξει, εργένης δεν είμαι. Μην λέτε τέτοια τόσο δηλώση. Α, μπράβο, εντάξει. Αλλά, εντάξει. Okay. Όχι, δεν ρωτάω τίποτε περισσότερο, απλώς το είπαμε, ναι, γιατί δεν έχεις κοντά τη μαμά, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και θα πρέπει. Μπορεί να έχεις άλλη μαμά, ας πούμε. Θα βρούμε το μελά μας. Κρύβε λόγια που λένε, έτσι. Επίσης, έχει πάρα πολλά συστήματα που σε βοηθάνε σαν οδηγό στην ασφάλεια, δηλαδή αλλαγή λωρίδας, σε καταλαβαίνει από την κούραση όπως οδηγάς και σε προειδοποιεί να κάνεις στάση, να πεις ένα καφέ, να πάρεις μια ανάσα. Έχει ενεργό cruise control, το οποίο τι κάνει, μπορεί να προσδιορίσει τη σταθερή ταχύτητά σου, αλλά παράλληλα να μπορεί να διαβάζει τα σήματα και να κανονίζει την ταχύτητα για να μην πάρεις κλίση, να μην κάνεις παράβαση δηλαδή. Μερσέντες είναι, καταλαβαίνεις. Συνδυάζει, ας πούμε, πιστεύω την ποιότητα, την πολυτέλεια, την κομψότητα και το Θανάση το κούπο στο τιμόνι. Με τα αυτοκίνητα λοιπόν τι τρελά έχεις, για πες μου. Με τα αυτοκίνητα εντάξει, έχω μια τρελά, εντάξει, όλους αρέσουν τα γρήγορα αμάξια, αλλά σε μένα αρέσουν και τα γρήγορα αμάξια και τα ευρύχωρα αμάξια. Κατάλαβα, έτσι. Λόγω ύψους. Όχι μόνο λόγω ύψους, μπορεί δηλαδή να, εντάξει, δεν είναι μόνο κατευθείαν όταν κάποιος σκέφτεται ένα σπόρο αμάξι, σκέφτεται ένα διθέσιο πολλές φορές. Εγώ θα ήθελα να δω κάτι σε SUV και σπορ. Γιατί είμαι και τη οικογένεια και μου αρέσει πάρα πολύ να. Αργότερα θα έρθει η οικογένεια, εγώ είμαι πιτσιρίκα. Εντάξει. 24, δεν είσαι. Και σκέφτεσαι όπως είναι η οικογένεια. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν η Mercedes έχει και SUV, έχει και ό,τι θέλεις να διαλέξεις. Τι θα ήθελες να κάνεις και σκοπεύεις να το κάνεις ή γενικά, ρε παιδί, τι σκέφτεσαι, νέο παιδί είσαι. Όνειρα. Εντάξει, όνειρα μου πάντα είναι, δηλαδή, πως λέω τον εαυτό μου. Ναι. Και μετά το μπάσκετ και, δηλαδή, ένας άνθρωπος που μπορώ να προσφέρω στην κοινωνία, πρώτα απ' όλα. Ένας καλός μπαμπάς, έτσι, ένας καλός γενιάρχης. Τώρα που λες μπαμπάς, όταν γίνεις οικογένεια, όταν κάνεις οικογένεια και γίνεις μπαμπάς, πόσα παιδιά θες να κάνεις? Αρκετά. Αρκετά η αλήθεια είναι, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι η γενιά, αυτό είναι το όνειρά μου. Και σίγουρα να δώσω πολλές ευκαιρίες σε πολλά νέα παιδιά για να βοηθήσω πολύ κόσμο. Χόμπι τι έχεις πέρα από τη δουλειά σου, τρώει πολλές ώρες κάθε μέρα με προπονήσεις, ταξίδια, αγώνες? Χόμπι μου βασικά είναι να ανακαλύπτω και δύο πράγματα για τη δουλειά μου. Η αλήθεια είναι, δηλαδή είναι ένα πράγμα που το κάνω 24 ώρες. Δηλαδή είσαι αφιερωμένος εκεί τελείως. Όχι μόνο, δηλαδή
Σε πολλούς δεν αρέσει να πηγαίνουν μετά να βλέπουν μπάσκετ. Ναι. Αφού φύγουν από το γήπεδο. Γιατί δεν μπορούν να κάτσουν να δουν αγώνες. Δεν μπορούν να κάτσουν όλη μέρα. Και να βλέπεις μπάσκετ. Να βλέπω μπάσκετ. Συνεπώς και στο σπίτι προφανώς πάμε και να βλέπεις λίγο NBA, ας πούμε. Ναι, να, ναι. Να βλέπεις τι κάνει εκεί ο κύριος Γιάννης. Και το έχουμε όλοι στην οικογένεια αυτό και δεν ξέρω αν θα μας κάνει καλό πολύ αυτό. Γιατί να μην σου κάνει καλό. Είμαστε συνέχεια όλοι. Ξέρεις, δεν ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Παθιασμένοι, ε. Εντάξει. Τώρα πείσαι αυτό, από φαγητά τι σ' αρέσει περισσότερο. Εντάξει, ένα φαγητό που μπορώ να το τρώω. Συχνά. Δύο μήνες, επί κάθε μέρα είναι μακαρόνια με κιμά. Σοβαρά, ε. Μπορώ να τρώω κάθε μέρα όμως. Έχουμε πάει σε διαφορετικά μέρη με τους φίλους μου και έχουν παραγγείλει για μένα. Λένε, ξέρουμε, ξέρουμε. Ναι, υπάρχουν μακαρόνια με κιμά εδώ. Δεν υπάρχουν. Φύγαμε. Ποδήλατο κάνεις. Ναι. Από τούμπες πώς είχες πάει πιτσιρικάς. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Οι πιο πολλές επειδή πήγαινα γρήγορα. Α. Πήγαινα γρήγορα. Ήσουν γρήγορος. Από boy εδώ είμαστε στο 2-1 ή σκοπεύεις να πας κι άλλο πάνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ τα αδέρφια μου κάθε φορά που τους βλέπω. Είναι και πιο ψηλή. Δεν τους βλέπω για 3 μήνες. Ξαναβλέπω που έχουμε πάρει 2 πόντους. Να σου πω και ο Αλέξης τον μπάσκετ είναι για αυτός. Ε. Ναι. Ο οποίος σε τι ψωσίδι τώρα στα 16 του. Είναι νομίζω σε κείμενα. Το οποίο όταν λέω σε κόσμο. Του μου λένε πω είσαι πολύ ψηλό. Ό,τι βέβαια είσαι ψηλό. Και λέω παιδιά είμαι πιο κοντό στην οικογένειά μου. Για φαντάζομαι. Και δεν με πιστεύουν. 2-1 και είσαι πιο κοντό. Ε. Ο Γιάννης είναι 2-11, έτσι. Να. Μάλιστα. Και αυτό έχει περιθώριο ακόμα. Έτσι πιστεύω. Στο να είσαι καλό οδηγό είναι καλό. Στο να είσαι. Ψηλό ή όχι. Να. Κάτσε κάτι. Το καλό οδηγό δεν είναι οδηγό, εννοώ πιλότο. Ναι, να τρέχει αγώνε. Δεν πράγμα. Ναι. Όχι, δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Απλά. Δυσκολεύει λίγο αν το αυτοκίνητο είναι οι διαστάσεις συγκεκριμένες και μπορεί να βρει το κράνος επάνω να είσαι πολύ κοντά στην απόσταση του κράνου. Τίποτα άλλο, όχι, δεν αλλάζει. Ενώ εσάς μετράει ο δρασκελισμός, μετράνε πάρα πολλά πράγματα. Άρημα χεριών, τα πάντα. Στην προπόνηση πέρα από παιχνίδι, κάνετε και βαρύ, κάνετε διάφορα πράγματα. Γυμναστική που είναι νερό, κάνει πολύ. Γιατί κάποια στιγμή βλέπει ακούμπηση, αλλά δεν πει απαιτώ. Ειδικά σε ένα άθλημα σαν το μπάσκετ που είναι τόσο physical, νομίζω ότι το σώμα είναι νούμερο ένα. Γούρια, έχεις γούρι. Έχω ένα, αλλά δεν το λέω. Όχι, γιατί... δεν το πεις. Όχι, απλά ρώτησε. Ναι, έχω ένα, αλλά δεν το λέω γιατί άμα το πω για να πω σε κάποιοι συμπαίκτες μου θα προσπαθήσουν συνέχεια να μου το. να μου κάνουν τέτοια. Ή σε κάποια πράγματα δεις και είσαι προληπτικός σε κάποια πράγματα. Σε κάποια. Ξέρω εγώ δεν πασάρω το αλάτι, δεν δίνω το αλάτι, ας πούμε χέρι-χέρι. Α, ναι. αυτά όμως δεν είναι δικά σου. Κυρίως τα έχεις πάρει από τις συνήθειες που υπάρχουν. Όπως όλοι μας, αυτό λέω. Α, μόνο με το αριστερό το δίνεις. Όχι, δεν το δίνω καλό το αφιλικό. Ξέρω οδηγό, ας πούμε, ο οποίος αν έβλεπα μαύρη γάτα, είχε τελειώσει. Δεν μπορούσε να οδηγήσει. Ανανεωμένο Peugeot 208 diesel με κινητήρα Blue HDI 1600 κυβικά με 100 ύπους και πεντάρι χειροκίνητο κυβότιο. Ανανεωμένο Peugeot 208 1,2 Pure Tech. Κινητήρας βενζίνης τρικύλινδρος απόδοσης 110 ύπων. Με αυτόματο κυβότιο 6 σχέσεων. Άνεση! Ναι, αλλά εδώ έχουμε και μεγάλη γυάλινη οροφή. Εγώ όμως έχω νίκελ καθρέφτες. Τι σημαίνει αυτό? Καθρεφτίζονται τα πάντα. Μέχρι και χωρίστρα μπορεί να φτιάξω και να στρίψω και το μουστάκι. Ορίστε. Αυτόματο κυβότιο. Το βάζω στο drive και φεύγω. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Τα χέρια στο τιμόνι και απόλαυση της οδήγησης. Για τα υπόλοιπα φροντίζει το αυτόματο κυβότιο EAT 6, δηλαδή αυτόματο κυβότιο 6 ταχυτήτων της Peugeot. Έχει ομαλές αλλαγές σε συνεργασία με τον βραβευμένο τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 PureTech απόδοσης 110 ύπων. Μου δίνει χαμηλή κατανάλωση. Δηλαδή 4,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Για κάποιον που κινείται μέσα στην πόλη, αλλά και οριακά έξω από αυτήν ή καμιά φορά κάνοντας ακόμη και μεγάλα ταξίδια. Ένας τέτοιος συνδυασμός προσφέρει άνετη, ευχάριστη και επίσης οικονομική οδήγηση. 208 πετρελαιοκίνητο, 1600 κυβικά Blue HDI με 100 ύπους. Απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση. Είναι ένας από τους πιο οικονομικούς κινητήρες της αγοράς. Οι Peugeot, οι Γάλλοι δίνουν μέση εργοστασιακή κατανάλωση μόλις 3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.
απευθύνεται σε αυτούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα κάθε χρόνο, πάνω από 15-20.000 χιλιόμετρα. Και όχι μόνο μέσα στην πόλη. Αν λοιπόν δεν κινείσαι μόνο μέσα στην πόλη, δεν χρειάζεσαι και το αυτόματο. Χειροκίνητο Κιβώτιο 5 σχέσεων. Η ροπή είναι διαθέσιμη ρεαλιστικά από πολύ χαμηλά, από τις 1200-1500 στροφές. Πατάς τον γκάζι και πραγματικά ο κινητήρας στροφάρει. Νιώθεις ότι έχει τη δύναμη την απαραίτητη, χωρίς να χρειάζεται να συνέχεια να τσακώνεσαι με το λευγέ, να ανεβάζεις και να κατεβάζεις. Τώρα είμαι με τρίτη, με μόλις 40 χιλιόμετρα, κάτω από 1250 στροφές. Πατάς τον γκάζι και έφυγες. Γι' αυτό είναι και τόσο οικονομικό. Αυτόματο και πας Ελλάδος. Με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, εύκολα επιλέγεις να ζεις στη μία άκρη της πόλης και να δουλεύεις στην άλλη. Αυτό ρε παιδί μου το άλλαζε ταχύτητες πρώτη-δεύτερη, άντε και καμιά τρίτη. Το βγάζεις από το μυαλό σου και για οικονομική χρήση και εσύ απολαμβάνεις τη διαδρομή. Με βλέπετε τόση ώρα να έχω βγάλει τα χέρια μου από το τιμόνι? Όχι. Το αυτόματο, αν κινείσαι μόνο μέσα στην πόλη, πραγματικά είναι αρκετά χρήσιμο. Πλέον όμως όλοι με ένα αυτοκίνητο προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, θα κινηθούμε στην πόλη, θα πάμε και τις εκδρομές μας. Άρα λοιπόν, με ένα ντίζελ χειροκίνητο τα συνδυάζεις αυτά τα δύο πάρα πολύ καλά και με πολύ χαμηλή κατανάλωση. Η αλήθεια είναι πως και οι δύο κινητήρες είναι βραβευμένοι. Και ο πετρελοκίνητος Blue HDI και ο βενζινοκινητήρας PureTech. Από συστήματα δε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η Peugeot τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη βάση εκτός από τον εξωτερικό σχεδιασμό και στο εσωτερικό των αυτοκινήτων της. Peugeot iCockpit. Μια ολόκληρη φιλοσοφία πάνω στην οποία έχει στηθεί όλο το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Μικρό τιμόνι, μας παραπέμπει σε kart. Πίνακας οργάνων ακριβώς από πάνω, ευανάγνωστος και πάνω από το τιμόνι. Και δεξιά το σύστημα infotainment. Όλα λοιπόν αυτά, δηλαδή το μικρό τιμόνι, πολυλειτουργικό με διάφορες λειτουργίες από εδώ. Πίνακας οργάνων και σύστημα infotainment προσανατολισμένα στον οδηγό, θυμίζοντας cockpit αεροπλάνου. Όλα κοντά, ευανάγνωστα και εύκολα να τα δει, χωρίς να χρειάζεται να αποσπαστεί η προσοχή του. Στο κέντρο ταμπλό, η οθόνη μας δίνει ό,τι χρειάζεται, συστήματα ενημέρωσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητα. Κάμερα μεστοπορίας, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Μία επιλογή που χαρακτηρίζει όλες τις τελευταίες γενιές αυτοκίνητων της Peugeot είναι το μικρό τιμόνι. Μπορούμε να βλέπουμε ό,τι πληροφορίες μας δίνει το καντράν, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούμαστε πάνω-κάτω για να μην μας ενοχλεί η στεφάνη του τιμονιού. Χορούς, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, τα βλέπετε. Θέλετε και κάτι επιστημονικό? Παρακαλώ. Πώς πετυχαίνουν οι κινητήρες Diesel Blue HDI τόσο χαμηλή κατανάλωση? Αυτό γίνεται γιατί τα οξύδια του αζότου μειώνονται ως 90% ενώ εξαλείφεται το 99% των εκπομπών σωματιδίων. Τέλος, επιτυγχάνεται γρηγορότερη εκκίνηση χάρη στην ικανότητα του συστήματος να λειτουργεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Μιλάμε για επιστημονική ενημέρωση. Γιατί το έχουμε στο κάτω-κάτω ή τίποτα άλλο. Μία ακόμη μεγάλη έξοδος είναι πρώτο πυλών. Για να έχουμε όμως ένα σίγουρο, ασφαλές και ξεκούραστο ταξίδι, καλό θα είναι προηγουμένως να κάνουμε κάποια πράγματα. Το ένα αφορά την προετοιμασία του αυτοκινήτου. Θα μιλήσουμε αργότερα. Το άλλο αφορά το τι θα πρέπει να κάνει πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο οδηγός. Γι' αυτό όμως θα μας μιλήσει ο ειδικός. Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να επικεντρώσουμε. Πρώτη, ίστως τη σωστή θέση του οδηγού και ταυτόχρονα τη διαχείριση του χρόνου στη διάρκεια του ταξιδιού. Η θέση του οδηγού είναι σημαντική. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας για το πώς πρέπει να καθίσουμε στο αμάξι. Υπάρχουν οι γενικές οδηγίες σύμφωνα με το ύψος και το βάρος μας. Γενικότερα, η μέση θέση, δηλαδή οι αγκώνες ήπια λυγισμένοι και τα γόνατά μας ήπια λυγισμένα, να φτάνουμε αρκετά εύκολα τα πεντάλ χωρίς να αναγκαζόμαστε να τεντώνουμε είτε τα άκρα μας, τα πάνω άκρα, είτε τα κάτω άκρα, είναι η σωστή θέση. Ιδιαίτερα σε αυτούς με μεγαλύτερο βάρος, αλλά ταυτόχρονα και κάποιο ιστορικό σφιαλγίας ή κάποια άλλη πάθηση της θωρακικής μοίρας ή της αυγενικής μοίρας, δηλαδή πιο ψηλά, καλό θα ήταν να έχουμε ένα μαξιλαράκι στη θέση του καθίσματος ή μια ζωνούλα, έτσι ώστε να μας κρατάει λίγο πιο σταθερούς κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Γενικότερα, οι κανόνες είναι ως εξής. Δεν έχουμε θέμα με τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν είμαστε ξεκούραστοι με
και έχουμε διάθεση να οδηγήσουμε, σίγουρα και 2 και 3 και 4 ώρες μπορούμε να κάνουμε ένα ταξίδι εύκολα και σχετικά ξεκούραστα. Σημαντικός παράγοντας είναι να έχουμε κάποια μικρά διαλύματα, διότι υπάρχει εύκολα η κόπωση κυρίως των κάτω άκρων και κυρίως του κορμού. Υπάρχει ένας κανόνας που δίνεται από την παγκόσμια κοινότητα φυσικοθεραπευτών αλλά και ιατρών που λέει ότι συνήθως κάθε 50 λεπτά με μία ώρα καλό θα ήταν να κάνουμε μία στάση. Όχι απλά να σταματήσουμε και να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αλλά να κινηθούμε τουλάχιστον για 2 λεπτά γύρω-γύρω από το αυτοκίνητό μας ή έναν απλό περίπατο για να ξεκουράσουμε τον κορμό μας και τα κάτω άκρα. Σημαντικό, εκτός από την κίνηση που θα κάνουμε γύρω από το αυτοκίνητο, κυρίως σε ασθενείς, ας τους αναφέρουμε έτσι, ή ανθρώπους που έχουν περάσει παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, να κάνουν κάποιες διατατικές ασκήσεις, ήπιες, τις κλασικές, για να ξεκουράσουν το σώμα τους και τον κορμό τους. Καλό Πάσχα, καλές γιορτές, φρόνημα στον δρόμο, όχι παραβάσεις, όχι εκνευρισμούς. Σας εύχομαι καλό ταξίδι και με προσοχή. Όσοι πάμε, τόσοι να γυρίσουμε. Έγινες expert εσύ με την τεχνολογία. Είναι πολύ απλό και φιλικό site. Τι κάνεις, παιδάκι μου? Τι, να πάω με πεσμένο γλουτό. Τι εννοείς τι σε έφερα στην πίστα? Γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα τα κάνει όλα. Είναι μία γέφυρα ανάμεσα στα πολύ τέτοιο και στα πολύ λιγότερο. Την Ducati την ξέρουμε να δίνει ονόματα στις μοτοσυκλέτες. Πανιγκάλε, Multistrada, Monster, Scrambler, Diavel. Ακούς μία λέξη και σου πάει μία εικόνα περί τίνος πρόκειται. Εδώ έχουμε μία μοτοσυκλέτα αβάφτη. Super Sport λέει, που είναι η κατηγορία. Ναι, αλλά πώς τη λένε, Super Sport. Γιατί το κάνει αυτό? Για να σου πει ότι αυτή η μοτοσυκλέτα, όπως ήταν πάντα, ιστορικά υπήρχε ένα μοντέλο Super Sport στην γάμα της Ducati, που έκανε αυτή τη δουλειά. Όλα. Ούτε ταγμένο Sport με την ταυτότητα και το φτερό, ούτε πιο αραχτό στυλ κλπ. Super Sport λοιπόν, με τον καινούριο κινητήρα, τον πολύ πολύ επιτυχημένο των 939 κυβικών που λέγεται 950, 113 άλογα έβγαζε στα Hyper Motard και στο Multistrada, το μικρό, εδώ βγάζει 110. Γιατί το 80% της ροπής βγαίνει μέχρι τις 3.000 στροφές. Άρα λοιπόν έχουμε κινητήρα πρώτης γραμμής που έχει και άλλο ένα πλεονέκτημα για την γενική χρήση του Super Sport. Πολύ αραιά διαστήματα σέρβις. 15.000 χιλιόμετρα, 30.000 χιλιόμετρα βαλβίδες. Yeah, από εκεί και πέρα έχουμε μια μοτοσυκλέτα που έχει και πάλι τον ρόλο που είχαν πάντα Super Sport. Είτε 800 ήταν, είτε 1000 ήταν και τώρα 950, κάνει την ίδια δουλειά, τα πάντα. Είναι δηλαδή μια Sport Touring, που να πεταχτώ μια μέχρι το Βόλο και να έρθω, πίνω καφέ, έρχομαι πίσω, μια χαρά. Είναι καθημερινής χρήσης, πιο μεγάλο ρεζερβουάρ, μεγαλύτερη αυτονομία, μεγαλύτερο κόψιμο στο τιμόνι. Το τιμόνι είναι πάνω από τις πλάκες, άρα είσαι λίγο πιο όρθιος, βλέπεις καλύτερα τι γίνεται και αν έχει και αεράκι, σηκώνεις και τη ζελατίνα. Και όταν ξαναβρεθείς σε σπορ χρήση, σε μια πίστα ας πούμε, περνάς από την πίστα, λες ας ρίξω δύο γυροβολιές. Κλακ, κάτω η ζελατίνα, πιο σκυφτός. Τα κάνει όλα. Γέφυρα μεταξύ δύο κόσμων. Για να λες έχω μια Ducati, αλλά χωρίς να κάνω συμβιβασμούς και περιορισμούς. Είπανε λοιπόν στους σχεδιαστές εκεί, παλικάρια, να φτιάξουμε μία να είναι οικονομική, προσιτή, εντάξει, εντάξει. Έλα που δεν κρατηθήκανε, είχανε τα στάνταρ της Ducati. Οπότε βάλανε μονόμπρατσο, πιο ακριβό. Βάλανε αναρτήσεις όλυνς. Τους λέει, ρε παιδιά, πώς θα βγει, κάνε κάτι, τι να σου πω. Βάλανε και σίφτερ. Με ανοιχτό τον γκάζι αλλάζει ταχύτητες. Μπα, μπα, μπα. Άμα το κάνεις αυτό, θα αλλάζει ταχύτητες μόνο για να τα ακούς. Απόλαυση. Και βέβαια έχει χρήση σε οδήγηση σε πίστα, αλλά το απολαμβάνεις έξω. Οπότε όταν το είδανε, τους λένε, μα τι κάνατε τώρα. Φτιάξτε και ένα πιο οικονομικό και φτιάξανε τέλος πάντων. Υπάρχει το απλό, με μαρτζό και αμορτισέρ, ζάξ πίσω, και υπάρχει και αυτό που τα έχει όλα. Δύο χρώματα, άσπρο-κόκκινο, το άσπρο είναι λίγο πιο, γιατί, πιο ιδιαίτερο, με όλα τα χαρακτηριστικά Ducati.
φρένα Μπρέμπο. Να μην περιγράψω άλλο. Όλα τα ηλεκτρονικά σε τόσο όσο. ABS, προγράμματα απόδοσης, traction control, όλα ρυθμιζόμενα. Ό,τι θέλεις να έχεις για να κάνεις και σπορ κανονικό, αλλά και να το ευχαριστιέσαι και στην καθημερινότητά σου. Οπότε τα καταφέρανε και βγάλαν έτσι ένα εύρος κόστους. Από 15.200 το πιο απλό, μέχρι 16.900 αυτό, με τα πάντα όλα. Θα μου πεις τώρα, μόνο σου, τώρα βρίσκεις στέρι. Ναι, βρίσκεις στέρι γιατί γοητεύτηκε από αυτή την τρομερή μουσούδα με τα φωτάκια, Τι να κάνεις, ανοίγεις σέλα, δύο βιδάκια, βγάζεις καπάκι. Κάθεται το τέρι. Βολτάρι. Τα σπάς με το τέρι, έτσι είναι η ζωή, ξαναβγάζεις σέλα, βάζεις το καπάκι, σπορ εμφάνιση. Έτσι, να φαίνεται αγωνιστικό. Πας καλά, παιδάκι μου, τι σφυρίζεις? Εγώ εδώ πέρα έχω αγχωθεί να οργανώσω το ταξίδι και εσύ είσαι άρνης με τις ποδάρες σου εκεί πάνω και... Τα έχεις κάνει όλα όπως έπρεπε. Μου κάνεις και παρατήρηση, δεν κατάλαβα. Φυσικά και τα έκανα όλα όπως έπρεπε. Μέχρι και αυτοκίνητο σου βρήκα, γιατί το δικό μου το λες και μικρό. Σου έχω πει όμως ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο. Το ξέρω, το έχω εμπεδώσει, το έχω καταλάβει. Έχουμε το καλύτερο και ασφαλέστερο αυτοκίνητο. Αλλά το κορίτσι μας έδωσε το δικό του, η τέτα μου. Ποια τέτα? Δεν θα παίρνω το αυτοκίνητο τη μέρη που είναι και μεγάλο. Μη μου μιλά για τη μουλάρο που πήγε και βρήκε. Μη σου πω ποιον πήγε και βρήκε. Με έχει κάνει έξαλλη η μέρη γιατί πάει στη μονεμβασιά. Κυρία μου, εγώ στο είχα ζητήσει το αυτοκίνητο. Είχα προτεραιότητα. Γιατί τρεις μήνες σε παρηγορούσε όταν είχε πρόβλημα που αυτό ο καναπές ξέρει τι δάκρυα έχει. Καλά. Τελικά πόσοι θα είμαστε? Αχ, δεν σου είπα. Θα είναι και ο Θανάσης μαζί. Τι, 7? Για μινιβάν πάμε, 7 θέσιο. Ποιο 7 θέσιο, παιδί μου, μινιβάν? Θα είμαστε εμείς και ο Θανάσης. Και η μικρή. Α, θέλουμε και παιδικό κάθισμα τώρα. Θέλουμε και παιδικό κάθισμα. Να δω που θα το βρω. Ξέρεις τι θα κάνω. Θα πάω στην κυρία Γεωργίου από πάνω, που είχε από την ανιψιά της όταν είχε γεννήσει το παιδικό το καθισματάκι. Καλά, άστο σου λέω, άστο. Τι κάνεις εσύ εκεί? Από πότε έγινες expert εσύ με την τεχνολογία? Δεν χρειάζεται να είμαι expert. Είναι πολύ απλό και φιλικό site. Τι κάνεις, παιδάκι μου, εκεί? Τι, να πάω με πεσμένο γλουτό? Δεν είσαι καλά, παιδάκι μου. Και να σου πω και κάτι στην τελική. Καλύτερα που πάμε με τις τέτας, είναι πιο καινούριο. Όχι σαν το σαράβαλο της μέρης. Πόσο καινούριο δηλαδή είναι? 7 ετίας νομίζω. Μας χρειάζεται κάτι πιο καινούριο. Ναι, εσύ θα το βρεις το πιο καινούριο, όλα τα ξέρεις. Έχω άκρες. Να σου πω, να πάρω και μαγιό. Να πάμε και GPS. Δεν θυμάμαι το δρόμο μέχρι εκεί. Μην σε νοιάζει τίποτα γι' αυτό. Ναι, μωρέ, όλα θα γίνουνε. Να είναι καλά το κορίτσι μου, η τέτα, μωρέ, μας έσωσε με το αυτοκίνητο. Καλά. Το μαύρο μαγιό θα πάρω. Θωμά. Η τέτα. Η τέτα έχει πρόβλημα. Μας ζήτησε να τις βάλουμε και λάστιχα και θα μας δώσει τα λεφτά. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, ναι, γιατί είναι άνεργο το κορίτσι με τους γονείς της βρεμένη. Συγγνώμη, στο σπίτι των γονιών θα πάμε να το πάρουμε? Δηλαδή θα ανέβουμε στα κατσάβραχα στην Άνω Πεντέλη να πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητο? Τι θες να κάνουμε δηλαδή, δεν κατάλαβας? Εγώ δεν ανεβαίνω εκεί πάνω. Σιγά μη σε ρωτήσω. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα. Αν εξαιρέσεις βέβαια το μαλλί που θέλει βάψιμο, γιατί να το ξέρεις, εγώ σαν την τρελή δεν φεύγω. Πρέπει να κάνω βαφή. Σε βλέπω αγχωμένη. Φαντάσου να είχαμε να κάνουμε και ταξίδι στο εξωτερικό, τι θα γινόταν? Σιγά το πράγμα, παιδάκι μου. Θα έμπαινα στο site της Avis, θα το έκλεινα από εδώ το αυτοκίνητο και θα με περίμενε εκεί. Και θα έκανα και τις βόλτες μου. Παρίσι, Ρώμη, Νέα Υόρκη. Τώρα όμως, να είναι καλά το κορίτσι μου. Η τέτα μου. Η τέτα. Η τέτα. Το κορίτσι μου. Έγινε κάτι? Ναι, Θωμά, έγινε. Δεν το πιστεύω, η ανεύθυνη το πούλησε. Ακούμε μήνυμα, Θωμά. Sorry, φιλενάδα, μου δώσανε καλά λεφτά. Θα τη σκοτώσω την ανεύθυνη, βρε, όταν αυτή με είχε ανάγκη, εγώ καθόλου. Δηλαδή, ούτε από την τέτα έχουμε αυτοκίνητο? Αφού το πούλησε, εγώ φταίω, η ανεύθυνη. Να αναλάβω εγώ το θέμα του αυτοκίνητου? Τι να αναλάβεις, μωρέ, και εσύ που δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα? Το είδατε, θα πέσω από το μπαλκόνι. Την αντιλιακή να πάρω, Θωμά. Επιμένω, να αναλάβω εγώ, είμαι ένα κλικ μακριά. Τι ένα κλικ μακριά? Έκανα κράτηση αυτοκίνητο, παιδί μου, και ακριβώς επειδή είμαι και online τύπος, μου κάνουν και έκπτωση. Έκλεισες αυτοκίνητο και αυτό εδώ.
Συγγνώμη, εσύ δεν τα έλεγες ότι έχεις αυτοκίνητο για σέρβις. Θες να πας διακοπές. Έχεις δουλειά. Χώρισες και δεν έχεις ποιο τρόπο να μετακινηθείς. Η λύση είναι η Avis. Τα έλεγα, εσύ δεν με άκουγες. Επομένως, όλα καλά. Ναι. Mm. Παίρνουμε το Θανάση και τη μικρή και φεύγουμε. Ωραία. Άμα τα οργανώνω εγώ, παιδί μου, τα πράγματα, δεν έχεις πρόβλημα. Εδώ μιλάμε. Το μαύρο το φόρεμα να το πάρω το καλό. Κάθε χρόνο έχουμε αρκετές μαζικές εξόδους από τις πόλεις. Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε πως κάθε ταξίδι με αυτοκίνητο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι αυτονόητο ότι το αυτοκίνητό μας θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ελέγχουμε πίεση ελαστικών και ελάδια κινητήρα για να μην έχουμε απρόπτωτα στο ταξίδι. Καθώς ετοιμαζόμαστε και φορτώνουμε το αυτοκίνητο, θα πρέπει να φροντίζουμε τα πράγματα να μην εμποδίζουν την ορατότητα του οδηγού. Επίσης, δεν φορτώνουμε υπερβολικά το αυτοκίνητο, γιατί θα επηρεαστεί η οδική του συμπεριφορά. Στη διάρκεια του ταξιδιού, ο οδηγός θα πρέπει να είναι ήρεμος, ξεκούραστος, αλλά ταυτόχρονα να μην αποσπάται η προσοχή του. Αν το ταξίδι έχει μεγαλύτερη διάρκεια από 3 ώρες, είναι απαραίτητη τουλάχιστον μία στάση για να ξεκουραστεί τόσο ο οδηγός όσο και τα παιδιά στο πίσω κάθισμα.